Πάμε στη Λεμεσό όμως και στο Εμβολιαστικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Εκείνη η συνάδελφος η Έρικα η Καβάζη. Έρικα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να μας πεις λίγο ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα, Κατερίνα. Το Σπύρος Κυπριανού είναι κλειστό, ωστόσο άτομα τα οποία είχαν προγραμματισμένα ραντεβού καταφθάνουν εδώ. Μικρός αριθμός, φαίνεται ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα, όπως ρωτήσαμε και εμείς και μας είπαν. Ενώ είχαν λάβει ακυρωτικό μήνυμα, γραπτό μήνυμα στο κινητό τους από το Υπουργείο, φαίνεται ότι κάποιοι εξ αυτών χθες βράδυ έλαβαν την υπενθύμηση ώστε να μεταβούν εδώ στα κέντρα, στα δύο κέντρα που θα λειτουργούσαν σήμερα για να εμβολιαστούν. Έτσι, οι άνθρωποι που μας εξηγήσαν μπερδεύτηκαν, δεν ήξεραν ποιο ισχύει, αν ίσχυε η ακύρωση ή αν ίσχυε το μήνυμα που έλαβαν χθες βράδυ, με αποτέλεσμα να έρθουν εδώ. Κάποιοι μίλησαν και για ταλαιπωρία, πήραν και άδειες από τις δουλειές τους την τελευταία στιγμή μέχρι για να καταφέρουν να είναι εδώ, καθώς πίστευαν ότι έγιναν κάποιες αλλαγές και τελικά θα λάμβαναν το εμβόλιο. Φαίνεται ότι έγινε και στις δύο περιπτώσεις, και αυτοί που θα έρχονταν για τον πρώτο τους εμβολιασμό, αλλά και αυτοί που έκαναν την επανάληψη, πήραν χθες βράδυ υπενθύμηση στο κινητό τους τηλέφωνο και έφτασαν εδώ. Άλλοι, όπως μας είπαν, Κατερίνα, φαίνεται να μην έλαβαν κανένα γραπτό μήνυμα, καμία ακύρωση, καμία υπενθύμηση και έτσι, επειδή είχαν στην ατζέντα τους το ραντεβού τους, ήρθαν εδώ ήδη. Υπάρχει εδώ κάποιος υπεύθυνος, καθώς και οι άνθρωποι ασφαλείας, οι οποίοι εξηγούν στο κοινό, περίπου μετρήσαμε γύρω στα 30 άτομα που έφτασαν, όπως είπα, είναι μικρός αριθμός. Συνεχίζουν να καταφέρουν να το δουλεύουν.